Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα για τα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό στο Αρκαλοχώρι, δίνοντα τη δυνατότητα στου πληγέντε που δεν έχουν καλυφθεί ακόμα από τον εν λόγω πλαίσιο στήριξη να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν τι δηλώσει του για τη χορήγηση τη πρώτη αρρωγή. Αφορά του ανθρώπου, του σεισμόπτου που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν στην πλατφόρμα αυτή, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τι 14 του μήνα. Ε, τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπεται. Να καταθέσουν μεταξύ άλλων είναι και ε, του ΔΑΕΦ και οι αυτοψίε, το, το δευτεροβάθμιο έλεγχο. Ο αριθμό αυτό αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό. Οι περισσότεροι έχουν προλάβει έχουν κάνει τη, ε, στην πλατφόρμα τη αρρωγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχουν διοχετευτεί 64,5 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 7.000 δικαιούχου στο πλαίσιο τη πρώτη αρρωγή. Και οι υπόλοιποι που δεν έχουν προλάβει, αυτέ είναι βέβαια προκαταβολέ, να ξέρει ο κόσμο, και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύσταση φακέλου. Πέρα από την άμεση δίκαιη και έγκαιρη αποζημίωση των πληγέντων, τόσο ο Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδα, όσο και ο Σύλλογο Ισμόπληκτων Η Ελπίδα, διεκδικούν την αναθεώρηση του τιμολογίου υπολογισμού των δαπανών, των εργασιών επισκευή και την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από τον σεισμό. Τα φέκτα τα οποία ισχύουν μέχρι και σήμερα θα καλύψουν περίπου το 1 τρίτο τη ε, ανακατασκευής ανακατασκευή των κίτρινων κτηρίων τουλάχιστον και αυτό είναι ένα ανασταλτικό παράγοντα στο να προχωρήσει διαδικασία. Αυτό που μα υποσχέθηκε ο κ. Τριαντόπουλο είναι θα το δει για την αναπροσαρμογή των τιμών. Πιστεύομαι να, να, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σήμερα των τιμών που ισχύουν. Ε, αλλά δεν θα δεχτούμε μια προσάυξη τη τάξη περίπου 10-20%, γιατί θα το θεωρήσουμε κοροϊδία. Εν τω μεταξύ, χιλιάδε πληγέντε, των οποίων τα σπίτια χαρακτηρίστηκαν αρχικά ω πράσινα, δεν έχουν λάβει αποζημιώσει για οικοσκευέ, όπω υποστηρίζει ο Μάρκο Κοκολάκη όπως οι 5.600 περιπτώσεις που αρχικά τα κτίρια κρίθηκαν ε, δηλαδή πράσινα, προ, προβλεπόταν να πάρουν αυτοί 2.000 οικοσκευή και 4.000 προκαταβολή για στεγαστική συνδρομή. Εκ των υστέρων αυτό, ενώ είχε προχωρήσει τη διαδικασία, είχαν πιστωθεί αρκετοί λογαριασμού στους συγκεκριμένου, ε, δεν έπαψε να ισχύει. Την ίδια ώρα ο Μανώλης Φραγκάκης σε υπόμνημά του προ τον τονίζει την ανάγκη κατεδάφιση των σχολικών μονάδων του πρώτου γυμνασίου και του πρώτου δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου και την ανέγερση στη θέση του νέων και ασφαλών σχολικών κτηρίων που να καλύπτουν τι ανάγκε τη σχολική στέγη. Η περιοχή μα θα αναπτυχθεί στο μέλλον λόγω του αεροδρομίου. Θα έχει μια ανάπτυξη. Γιατί λοιπόν να μην προμαντεύουμε και να μην προλαβαίνουμε τι εξελίξει. Όλοι θέλουν να χτίσουμε δύο καινούργια σχολεία. Νομίζω ότι πρέπει να το δει με μεγαλοψυχία η πολιτεία. Θετική αυτή η απόφαση και αυτή πρέπει να είναι τελικά. το σχολείο μετά τι 27 Σεπτεμβρίου που έγινε ο πρώτο σεισμό, έχουν γίνει και άλλοι πολλοί σεισμοί. Το κτίριο έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Οι ζημιέ είναι μεγαλύτερε. Οπότε για μα δεν υπάρχει άλλη λύση. Ένα νέο σχολείο το οποίο θα καλύψει τι ανάγκε των επόμενων χρόνων.